Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το 30 coin pack. Δεν έχουμε τίποτα. Είναι Βραζιλία, center back, ό,τι και να είναι δεν με νοιάζει. Α, είναι ο Μαρκίνιος. Καθόλου άσχημο. Έχω κραφτάρει μερικά packs από το League SBC Grind. Δεν έχουμε κάτι. Απλά τώρα δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Επειδή έχουν βγει τα League Upgrades. Και το πρόβλημα είναι ότι έχω κραφτάρει αρκετά, αλλά εμφανίζονται πίσω-πίσω. Και για να τα ανοίξω αυτά, θα πρέπει να ανοίξω όλα τα 83x10 που έχω, όλα τα 84x5, όλα τα 85x2, 86x2, 86x3, 87x2 και πάει λέγοντας. Και μετά θα πρέπει να ανοίξω τα 83x20. Δεν έχουμε Μόντριτς. Πολύ ώρα από Τζάμο Gold Pack. Θα πρέπει να ανοίξω 83x20, 84x20, 84x10 για να εμφανιστούν εν τέλει τα League Upgrades. Και δεν ξέρω άμα αξίζει να το κάνω αυτό, επειδή προφανώς δεν είναι όλοι στα packs αυτή τη στιγμή και θέλω να έχω ευκαιρία να τους πακάρω όλους. Σκέφτομαι να κάνω λίγη υπομονή ακόμα και να καθυστερήσω λίγο ακόμα το μεγάλο opening, το μεγάλο pack opening, και να μην κραφτάρω από τώρα τα League Upgrades, γιατί άμα κραφτάρω αυτά δεν θα έχω καθόλου πάξεις να ανοίγω τις επόμενες μέρες. Και τώρα είναι Δευτέρα, ουσιαστικά μας μένει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, εντάξει, Παρασκευή το κάνω, ουσιαστικά είναι 3 μέρες. Οπότε σκέφτομαι να συνεχίσω αυτές τις μέρες να κραφτάρω τα League SBC που μου εμφανίζονται στην αρχή, και από Παρασκευή και μετά τα βάζω όλα μου τα assets, να τα βάλω στα League Upgrades. Νομίζω πως αυτό θα κάνω τελικά. Εδώ έχουμε Gavi, Pedri. Gavi, δυστυχώς. Το ξέρω ότι είναι λίγο ότι θέλετε να δείτε πακέτα και εγώ θέλω να τα ανοίξω πάρα πολύ, πιστέψτε με. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε 6 κάρτες μόνο από την Team of the Year. Ενώ όταν τα ανοίξω όλα, ενώ μιλάω για τα 84x5, 83x10, 84x20, όλα αυτά, θα προτιμούσα να τα ανοίξω όταν είναι όλοι στα πακέτα. Δεν το ξέρω ότι γενικά θα χάσω λίγες μέρες από το grind, αλλά προτιμώ αυτό από το να ανοίξω όλα τα 84x20, όλα τα μεγάλα γενικά packs που έχω κρατήσει, για να τα ανοίξω απλά στους midfielders ή στους defenders. Δεν πιστεύω ότι βγάζει κανένα νόημα. Θα ανοίγω μερικά 84x5, 83x10 κάθε μέρα, θα ανοίγω 2, 3, 5, δεν ξέρω πόσα. Όσα χρειάζονται για να ξανακραφτάρω τα υπόλοιπα 83x10, 84x5 που μας δίνει να κάνουμε κάθε μέρα. Αλλά πέρα από αυτά δεν θα ανοίγω πολλά περισσότερα. Και δυστυχώς αυτά τα λίγα που θα ανοίγω δεν θα είναι αρκετά ώστε να φτάνουμε στα πακέτα που θέλω να ανοίξω. Ιδανικά θα θέλω να μην χάσω αυτές τις 3 μέρες του grind, γιατί θα ήταν non-stop όντως, αλλά νομίζω πως θα το κάνω. Και είναι αρχικά ένα ποβλακή TCA, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα που κάνουν, που δεν σε αφήνουν να δεις όλα στο πακέτα στην κονσόλα. Σε αφήνουν μόνο να τα δεις όλα στο web app. Δεν μπορούσαμε να τα δούμε όλα, απλά θα τα άνοιγα από εδώ πέρα, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι το παιχνίδι. Εδώ έχουμε... Α, νόμιζα ότι έχουμε τον άλλη. Δυστυχώς δεν έχουμε τον άλλη. Δε επίσης με το grind που, αφού επέλεξα να το κάνω έτσι, μάλλον θα το κάνω έτσι, ανοίγοντας τα League SBC Packs μέχρι την Παρασκευή, γιατί μετά θα γυρίσω στα League Upgrades, θα έχω και ευκαιρία να βγάλω και κάποιον Icon. Γιατί άμα κάνεις μόνο τα League Upgrades, Icon δεν μπορείς να βγάλεις δυστυχώς. Οπότε έχουμε και αυτό το καλό για μέχρι τότε. Θα προσπαθήσω γενικά στο ενδιάμεσο μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα που θα βγουν όλοι μαζί στα packs, να προσπαθήσω να κάνω πιο πολύ τα gameplay objectives να κάνω δηλαδή τα draft, να έχω κάνει όλα τα rivals, να έχω κάνει τα qualifiers του Weekend League και την Παρασκευή το πρωί ή το μεσημέρι θα προσπαθήσω να παίξω και όσα μάτια στο Weekend League μπορώ για να έχουμε περισσότερο χρόνο για να κραφτάρουμε packs. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε 84x5 και έχουμε και 83x10. Θα ανοίξω 84x5. Έχουμε χρυσό φλέαρ, έχουμε σκοτία. Σιέμινι Λίτλ. Θα είναι με κάποιον άλλον. Θα είναι, πάρα πολύ ωραία. Μαζί με τον Bruno, ok 88. Τον Bruno βέβαια νομίζω πως τον έχω. Άρα μάλλον θα μπει σε exchange. Ναι, μάλλον θα μπει σε exchange ο Bruno. Λοιπόν, πάνω ανοίξουμε και 83x10. Έχουμε χρυσό, Αλγερία. Α, τουλάχιστον είναι ο Marez. Θα είναι με κάποιον άλλον. Μόνος του. Δεν έχουμε Kinform, κρίμα. Λοιπόν, πάμε ανοίξουμε το δεύτερο 83x10. Πάλι χρυσό φλέαρ. Έχουμε Αγγλία, right back, Sydney Bronze. Είναι ο Trend. Θα είναι διπλό όμως. Μαζί με τον Benzema 90. Ok, πάρα πολύ καλό. Απλά το θέμα είναι τώρα και inform, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε ανοίξουμε και το τελευταίο 83x10. Σε έχει μπλε. Ούτε και εδώ μπλε. Έχουμε πάλι Αλγερία, πάλι right mid. Είναι πάλι ο Marez. Θα μπει και αυτός exchange. Και δεν είμαι κάποιον άλλον. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μπορεί να ανεβάσω άλλο ένα βιντεάκι από το δεύτερο account. Να γκρανιντάρω εκεί πέρα όλα τα league upgrades. Θα ανοίξω, άμα ανοίξω σήμερα, θα ανοίξω μόνο από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Αφού η μέση είναι κυρίως από Ισπανία, από τις γυναίκες και είναι και ο Bellingham. Αυτές τις μέρες, όπως είπα, θα προσπαθήσω να κάνω πιο πολύ πράγματα που αφορούν το gameplay. Να κάνω τα qualifiers, τα rivals, τα draft. Ώστε από την Πέμπτη που μπαίνουν όλοι και από την Παρασκευή που θα έχουμε και 12ο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα έχουμε και τους nominees. Τότε να ξεκινήσει full το grind, να ανοίξω όλα τα πακέτα και να ελπίσουμε να βγάλουμε εκείνη τη μέρα κάτι που πιστεύω ότι θα βγάλουμε με τόσο packs που έχω. Αφήστε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, κάντε ένα subscribe, θα βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και εσείς τι θα κάνετε. Γράψτε μου άμα θέλετε να δούμε κάτι άλλο, άμα θέλετε να βλέπετε περισσότερο gameplay, draft, weekend, οτιδήποτε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.